Και θεωρώ ότι η Ένωση Συντακτών και οι δημοσιογράφοι έπρεπε να είναι στις επάλξεις αυτές τις μέρες. Να καταγγέλουν αυτή την κατάσταση και όχι να είναι εξαφανισμένοι δια της απεργίας. Διότι πέρασε έτσι μία ολόκληρη μέρα. Δίχως να ακουστεί τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Μάκη. Πέρασε μία ολόκληρη μέρα όπου μου τηλεφωνούσε ο κόσμος να μου πει γιατί δεν έχει ο Χατζηνικολάου εκπομπή, γιατί δεν έχει δελτίο, γιατί δεν έχω εγώ εκπομπή, γιατί σύγχυσαν οι εκπομπές. Διότι μέσα στην σχεδόν θερινή ραστόνη ο κόσμος δεν πήρε χαμπάρι τι συνέβη και έτσι αυρόχης πως πέρασε αυτή την κατάσταση η οικογένεια Αγγελοπούλου. Δεν θέλω, δεν είμαι εκδικητικός, αλλά πεινάν άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει στο τέλος του μήνα να μην έχεις να πληρώσεις το νίκη σου? Ξέρετε τι σημαίνει? Ξέρετε, φυσικά καταλαβαίνετε όλοι. Να μην έχεις να πας με το παιδί σου 10 μέρες κάπου. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Και βεβαίως ίσως στην ομάδα των συναδέλφων μας, στην πλειοψηφία των συναδέλφων μας στον Ελεύθερο Τύπο, να επικράτησε τις πρώτες μέρες ένας ενθουσιασμός, και φυσιολογικό είναι, διότι μπήκε μια οικογένεια με οικονομικά εύρωστη που τους πείσχεται τουλάχιστον να μια διάρκεια. Να βρεθούν ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο είναι μια ψυχρολουσία, δηλαδή από το πολύ ζεστό στο πολύ κρύο, και έγινε με τρόπο απότομο. Θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να προειδεάσουν τον κόσμο, να τον προετοιμάσουν, να απλωθεί αλλού, να χωθεί κάπου, να μπει στα άλλα μέσα, να απορροφηθεί από κάπου, να μην βρεθεί έτσι στον αέρα. Και επίσης, ελπίζω να μην έχει πουληθεί η εφημερίδα σε κάποιον άλλον κύριο, ο οποίος ζήτησε πρώτα καθαρισμό του αναλώσιμου έμψυχου υλικού για να παραλάβει τα κτίρια και τα μηχανήματα προκειμένου να στήσει τη δική του εφημερίδα. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ εύστοχο σχόλιο. Όπως επίσης θέλω να προσυπογράψω, αγαπητέ Μάκη, το σχόλιο σου για το ότι θεωρώ και εγώ πως ήταν λάθος κίνηση η απεργία της ΕΣΥΑ. Παρότι απεργήσαμε όλοι στα μέσα που εργαζόμαστε, θεωρώ ότι είναι λάθος σε τέτοιες στιγμές να σιγεί η φωνή των δημοσιογράφων. Αντιθέτως, έπρεπε να είμαστε όλοι παρόντες και να μιλάμε. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, η οποία αποτελείται στη συντριπτική πλειοψηφία από επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν απήργησε. Και το κάναμε συνειδητά. Κυρίως γιατί όσες φορές έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, μου λέει ότι την ημέρα της απεργίας εσείς δεν πρέπει να απεργείτε, διότι πώς θα δει ο κόσμος την κινητοποίηση? Αφενός και αφετέρου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι μόνο στην Ελλάδα και σε 2-3 χώρες της κεντρικής Αφρικής, ηλεκτρονικές εφημερίδες δεν έχουν αναγνωριστεί ως μέσα ενημέρωση. Είναι τραγικό.